Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η ορκομοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής του Διευρυμένου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Μια αρχή που, όπως δήλωσε ο κύριος λογοθέτης, θα έχει ως κεντρικό της χαρακτηριστικό την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Οφείλω να σας πω ότι το περιβάλλον, αυτό που εγώ εισπράττω εδώ και ένα μήνα τώρα με την πληροφόρηση που έχω, είναι κατά τι διαφορετικό. Οφείλω αυτό να το πω. Και επίσης οφείλω να σας πω ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε εμείς ως μια νέα δημοτική αρχή να επιτελέσουμε έργο, να διοικήσουμε αυτόν τον τόπο, είναι δύσκολες για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί η χώρα μας ζει μέσα σε μια βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση. Αυτό δεν μπορεί να μην σηματοδοτήσει αλλαγές για το τοπίο της αυτοδιοίκησης. Είναι πράγματι δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστούμε με το επίσημο κράτος και την κυβέρνηση. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι το περιβάλλον κάτω από το οποίο καλούμαστε όλοι μας, κύριοι δημοτικοί και κοινωνικοί σύμβουλοι, από την πρώτη του έτους, είναι ένα περιβάλλον καινούριο όσον αφορά τα διοικητικά πράγματα της αυτοδιοίκησης. Είναι πρόκληση όπου ένας καινούριος νόμος σήμερα έρχεται να αλλάξει, να ανατρέψει όλη τη διοικητική δομή των Δήμων όπως τις ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχουν αυτοί που ψήφισαν εμάς και άλλοι που ψήφισαν τους άλλους. Είμαι δήμαρχος, θα είμαι δήμαρχος για όλους τους πολίτες αυτού του Δήμου. Έχουμε να κάνουμε πολλά και σπουδαία πράγματα. Παράλληλα, έχουμε να πάρουμε πολλές κρίσιμες και μεγάλες αποφάσεις. Για αυτές τις αποφάσεις θα κριθούμε και σε αυτές τις αποφάσεις θέλω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη.